Ονομάζομαι Αντώνης Βεντούρης και στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης Κατανεμημένης Επεξεργασίας, που διδάσκει ο κ. Μινάς Ασυγένης, στο τμήμα Μηχανικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ξεκινάμε λοιπόν με την επίλυση του 10ου κατά σειρά εργαστηριακού φυλαδίου, το οποίο έχει σαν σκοπό την πρόσβαση στο Hellas Grid, δημιουργία αίτησης, ομάδας, ανάπτυξη εκτέλεσης αποσφαλμάτωσης και μέτρηση επιδόσεων. Λοιπόν, γενικότερα να πούμε πρώτα κάποια πράγματα για το Hellas Grid. Στο Hellas Grid για να δουλέψουμε θα πρέπει αρχικά να πάρουμε πρόσβαση, να αιτηθούμε για ένα προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό. Δίνονται κάποιες οδηγίες μέσα στο εργαστηριακό φυλάδιο, αλλά το πιο σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι ότι την αίτηση θα πρέπει να την κάνουμε μέσω Mozilla Firefox browser. Στη συνέχεια, να αιτηθούμε, αφού πάρουμε το πιστοποιητικό, να αιτηθούμε για πρόσβαση σε κάποιο user interface της υποδομής Hellas Grid, το οποίο θα είναι είτε στο Isabella στην Αθήνα είτε στο Aphrodite που είναι στη Θεσσαλονίκη. Και τρίτο και τελευταίο βήμα είναι να εγγραφούμε σε έναν ή περισσότερες virtual organizations, τους λεγόμενους VOS, ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο στο οποίο ανήκουμε. Εμείς, στα πλαίσια του εργαστηριακού αυτού φυλάδιου, έχουμε εγγραφεί στον VO C. Φυσικά όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε αναλυτικότερα και στη σελίδα του Hellas Grid, η οποία δίνεται και μέσα στο εργαστηριακό φυλάδιο. Αφού ολοκληρώσουμε λοιπόν τη διαδικασία και πάρουμε πρόσβαση σε κάποιο user interface του Hellas Grid, εγώ φυσικά έχω ήδη πάρει, θα μπούμε μέσα σε αυτό το machine. Και να σημειώσουμε επίσης ότι η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι ένας χρόνος, δηλαδή μετά από ένα χρόνο πρέπει να ξανααιτηθούμε για πρόσβαση. Έτσι λοιπόν, μπαίνουμε στο machine που έχουμε πρόσβαση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα, να πούμε ότι εφόσον τα έχουμε όλα αυτά, θα πρέπει να εξάγουμε το πιστοποιητικό. Η διαδικασία αυτή αναφέρεται και στο εργαστηριακό φυλάδιο. Αυτό που θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε είναι να ανοίξουμε τον browser, να επιλέξουμε τα πιστοποιητικά, να πάμε στην καρτέλα προσωπικά πιστοποιητικά και να κάνουμε εξαγωγή, συγγνώμη, ή αλλιώς backup του πιστοποιητικού. Αυτό θα το ονομάσουμε My Certificate. Το αρχείο που θα εξαγεί από τον browser θα έχει κατάληξη ή .pfx ή .p12. Συγκεκριμένα λοιπόν για τον Mozilla Firefox η διαδικασία είναι επιλογές. Στην καρτέλα για προχωρημένους προβολή πιστοποιητικών επιλέγουμε το πιστοποιητικό που είναι υπογεγραμμένο από το Hellas Grid και πατάμε αντίγραφο ασφαλείας. Προσέχουμε κατά την εξαγωγή του πιστοποιητικού να μην πατήσουμε εξαγωγή όπως αναφέρεται εάν το .p12 δεν είναι διαθέσιμο, αλλά να φτιάξουμε ένα αντίγραφο ασφαλείας. Λοιπόν, μεταφέρουμε αυτό το mycertificate.p12 στο χώρο εργασίας μας μέσα σε αυτό το machine. Αυτό πώς μπορούμε να το κάνουμε? Πολύ απλά με WinSCP. Φέρνω εγώ ένα παράδειγμα. Ή θα μπορούσαμε και με FileZilla. Λοιπόν, δίνουμε ls πλην α και ελέγχουμε αν υπάρχει ο κρυφός κατάλογος .globus. Εάν δεν υπάρχει, κάνουμε mkdir.globus. Σε μένα βλέπουμε ότι ο συγκεκριμένος κατάλογος υπάρχει, είναι εδώ πάνω με τα μπλε. Αυτός εδώ, πάνω-πάνω. Οπότε, σε αυτό το θέμα είμαστε εντάξει. Σαν πρώτο παραδοτέο, λοιπόν, αυτό που έχουμε να κάνουμε, α1, είναι να βεβαιωθούμε ότι το αρχείο mycertificate.p12 και ο κατάλογος .globus υπάρχουν στα αποτελέσματα της εντολής ls πλην α ή πλην λα, όπως θέλετε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκτέλεση των παρακάτω 4 εντολών που δίνονται μέσα στο εργαστηριακό φυλάδιο, μέσω των οποίων θα φτιαχτούν 2 νέα αρχεία, το userkey.pem που είναι το προσωπικό κλειδί και το usershare.pem που είναι το ψηφιακό πιστοποιητικό. Δίνουμε λοιπόν αρχικά τις OpenSSL εντολές, κάποια δικαιώματα με chmod και είμαστε έτοιμοι. Ας πούμε για παράδειγμα, σε περίπτωση που θέλουμε να δούμε τη διάρκεια του πιστοποιητικού, την οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να την εκτελέσω εφόσον τα έχω, είναι OpenSSL. 1509 πλην dates πλην no out μην globus user cert pem. Βλέπουμε μαζί τις ημερομηνίες not before και not after. Οπότε το σε μένα λίγη Απρίλιο το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Και η α2, το α2 παραδοτέ να δώσουμε screenshot ότι όλες οι εντολές εκτελέστηκαν με επιτυχία, δηλαδή χωρίς φάλματα. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα στη δημιουργία προϋποθέσεων υποβολής εργασίας. Αφού λοιπόν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής, πρέπει να υπάρχει το ψηφιακό πιστοποιητικό στο φάκελο Globus, το User Interface,
Η υποβολή των εργασιών γίνεται μέσα από το User Interface, ένα σύστημα που τρέχει σε Scientific Linux και χρησιμεύει σαν ένα μέσο πρόσβασης στους υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους της πλεγματικής υποδομής. Συνδεόμαστε λοιπόν στο User Interface μέσω SSH και δημιουργούμε ένα πιστοποιητικό διαμεσολάβηση, τα λεγόμενα Proxy Certificate, το οποίο εξασφαλίζει την προσωρινή πρόσβαση στην υποδομή, άρα και την υποβολή εργασιών. Στη συνέχεια πρέπει να δημιουργηθεί ένα αρχείο που να περιγράφει την υπολογιστική εργασία και τις ανάγκες της. Το αρχείο αυτό, που είναι απαραίτητο για την επικοινωνία της εργασίας με τον Grid, είναι γραμμένο σε μια ειδική γλώσσα που ονομάζεται Job Description Language ή απλά JDL. Θεωρώντας λοιπόν δεδομένο ότι η εργασία έχει ρυθμιστεί σωστά και είναι έτοιμη να εκτελεστεί, υποβάλλεται στην υποδομή και μπαίνει σε ουρά προτεραιότητας. Μετά την υποβολή της, ο χρήστης μπορεί να ελέγξει την κατάσταση της εργασίας, να την ακυρώσει αν το επιθυμεί και αν έχει προνοήσει μπορεί να παρακολουθεί και την έξοδο της εφαρμογής. Το τελευταίο στάδιο λοιπόν περιλαμβάνει την περισυλλογή των αποτελεσμάτων από τον κόμβο που εκτελέστηκε η εργασία, το λεγόμενο worker node, στο UI, user interface. Ανάλογα λοιπόν με το μέγεθος των δεδομένων, μπορεί να γίνει χρήση και των storage elements σαν ενδιάμεσο αποθηκευτικό μέσο. Αυτά είναι βέβαια πιο προχωρημένα θέματα που δεν τα είδαμε στο εργαστηριακό φυλάδιο. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει παρουσίαση η οποία έχει γίνει από εμένα, είναι στο κανάλι στο YouTube του διδάσκοντα και μπορείτε να ενημερωθείτε και από εκεί για περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, τα παραπάνω αποτελούν ένα ενδεικτικό οδηγό και ο κάθε χρήστης μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία που τον εξυπηρετεί καλύτερα. Για να εκτελέσουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα σε OpenMPI, πρέπει πρώτα να θέσουμε τις μεταβλητές περιβάλλοντος στις σωστές τιμές. Ξεκινάμε λοιπόν το αρχείο mpi-hooks.sh, το δημιουργούμε ή μπορούμε να το κάνουμε copy-paste μέσα από το εργαστηριακό φυλάδιο. Εγώ αυτό το αρχείο το έχω έτοιμο. Είναι αυτό εδώ. Βέβαια, να πούμε ότι μέσα από το εργαστηριακό φυλάδιο όπως δίνεται. Να δούμε μισό λεπτάκι αν είναι ακριβώς όπως το θέλουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι τη δεύτερη γραμμή, αυτήν την I2G MPI Application Hello World MPI, θα πρέπει να μπει σε εισαγωγικά, γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα με το συγκεκριμένο εργαστηριακό φυλάδιο, τα οποία φυσικά επιλύθηκαν. Βάζουμε σε σχόλιο αυτή τη γραμμή, όπως σας δείχνω εδώ πέρα. Συνεχίζουμε με αυτό, κάνουμε echo, σχόλιο, λέμε CMD, application. Για να δούμε λοιπόν. CMD, ωραία, τελεία C, echo CMD, CMD, if, echo, exit 1, φι, everything okay, echo, return 0, κλείνει, κατεβαίνουμε κάτω, έχει αυτές εδώ τις 4 εντολές, οπότε με αυτό το αρχείο είμαστε εντάξει. Στη συνέχεια συνεχίζουμε με το mpi-startwrapper.sh, το οποίο παραπάνω script δεν πρέπει να αλλάζει από χρήστες, γι' αυτό θα δημιουργήσουμε και το mpi-startwrapper.sh, το οποίο ο χρήστης θα προσθέτει τις εντολές που θέλει να εκτελέσει πριν και μετά το MPI πρόγραμμα. Και αυτό είναι copy-paste μέσα από το εργαστηριακό φυλάδιο, μπορούμε να το δούμε, το έχω και αυτό έτοιμο. Εδώ πέρα, αν θυμάμαι καλά, εδώ είναι όλα σωστά. Δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα με αυτό το αρχείο, για να το τσεκάρουμε όμως. Ωραία. Δεύτερη τελευταία export και το MPI start. Άρα είμαστε εντάξει και με αυτό το αρχείο. Τώρα, ο συμβολισμός $1 μέσα στο προηγούμενο αρχείο αναφέρεται στα περιεχόμενα του argument που βρίσκεται στο JDL αρχείο. Θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Σε αυτή την περίπτωση είναι το όνομα του διαδικού αρχείου. Το παραπάνω script αρχικά καλεί το mpi-start.sh, το οποίο θέτει τις μεταβλητές περιβάλλοντος για την εργασία. Στη συνέχεια εκτελεί το διαδικό αρχείο. Μετά εκτελεί το κώδικα και τέλος ο χρήστης μπορεί να προσθέσει εντολές που θα εκτελεστούν μετά τον κώδικα, όπως να συμπιέσει τα αποτελέσματα της εκτέλεσης και να τα αποθηκεύσει στον σερβερ, τέλος πάντων, της υποδομής του Hellas Grid. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα και με το αρχείο openmpi.jdl, το οποίο θα περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες που χρειάζεται το middleware. Παράδειγμα ενός JDL αρχείου φαίνεται παρακάτω, παρόλα αυτά δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτό, γιατί και εδώ έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Τι κάνουμε λοιπόν? Στο job type βάζουμε normal. Εδώ λέμε πόσους πυρήνες θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Στο executable βάζουμε το start wrapper sh, στα arguments βάζουμε το εκτελέσιμο και τι τύπου είναι, είναι OpenMPI. Το std output είναι το αρχείο εξόδου που θα πάρουμε, δηλαδή τα αποτελέσματα, και το std error είναι το αρχείο με τα πιθανά λάθη που μπορεί να υπάρχουν στο πρόγραμμά μας.
Input sandbox είναι το wrapper, το hooks και το αρχείο το .se που έχουμε. Output sandbox είναι τα ίδια με τα std output και std error. Και στα requirements είναι κάποιες μεταβλητές περιβάλλοντος. Αυτές εδώ πέρα μέσα, αυτά θα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι σε περίπτωση που καθοριστεί μεγάλος αριθμός επεξεργαστών, η εκτέλεση εργασίας ενδέχεται να καθυστερήσει και αυτό θα φέρει πιθανώς γεγονός ότι η εργασία δεν θα εκτελείται έως όσες έχουν ανατεθεί όλοι οι επεξεργαστές. Η γραμμή arguments τώρα να πούμε ότι καθορίζει ποιο επιχείρημα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση του εκτελέσιμου και στην περίπτωσή μας αυτό πρόκειται να είναι το διαδικό και θα ανατεθεί στο δολάριο 1 που θα βρεθεί στο script. Το requirements τώρα οδηγεί την εργασία σε ένα υπολογιστικό στοιχείο που υποστηρίζει MPEG-2 εργασίες και στο input sandbox περιλαμβάνουμε τα αρχεία που θα στάνουν στους worker nodes. Λοιπόν, τώρα, σαν σε ένα εκτελέσιμο, μάλλον σαν σε ένα παραδοτέο, έχουμε να δημιουργήσουμε και να εκτελέσουμε ένα απλό MPI πρόγραμμα το οποίο θα εμφανίζει το rank και το communicator size. Το εκτελέσιμο αρχείο πρέπει να έχει όνομα hello underscore MPI και αν δεν έχει αυτό το όνομα πρέπει να τοποποιήσουμε κατάλληλο JDL αρχείο. Λοιπόν, εμείς αυτό το αρχείο το έχουμε δημιουργήσει, είναι το hello.mpi.set. Τι κάνουμε, δηλώνουμε τις βιβλιοθήκες, το MPI, ξεκινάμε το initiation, παίρνουμε το rank, το size, λέμε hello grid, rank tade, size tade, finalize, return. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε για να στείλουμε μια εργασία στο hellas grid. Λοιπόν, αρχικά πρέπει να αιτηθούμε για πιστοποιητικό. Πώς γίνεται αυτό, με την εντολή VOMS. Proxy, μισό λεπτάκι βασικά, να τις έχουμε ολοκληρωμένες τις εντολές, είναι VOMS proxy, παύλα, init, clean VOMS και τον virtual organization που έχουμε τη θηγιά μας είναι ο C. Θα, όπα, για να δούμε. Δεν έχουμε δώσει μάλλον, δεν έχουμε δώσει σωστά δικαιώματα. Για να δούμε λίγο. Λοιπόν, για ποια αρχεία το user key PEM και το user cert PEM. Αυτά μάλλον τώρα αλλάξαν γιατί όταν κάναμε το εργαστηριακό φυλάδιο ήταν κανονικά. Για να δούμε τώρα αν θα μας αφήσει να αιτηθούμε για πιστοποιητικό. Θα μας αφήσει, πάρα πολύ ωραία. Έπρεπε απλά να παρατηρήσουμε ποιο ήταν το πρόβλημα, το οποίο φυσικά το επιδιορθώσαμε, ήταν πολύ απλό. Οπότε λοιπόν έχουμε τώρα τον proxy. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αν θέλουμε μπορούμε να δούμε τα διαθέσιμα, πρέπει να κάνουμε υποβολή της εργασίας. Συγγνώμη, και πώς γίνεται αυτό με την εντολή glide, in WMS, job, submit, κλείνω. Βασικά ένα λεπτάκι. Μισό. Λοιπόν, βασικά, πριν την στείλουμε την εργασία, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Να δούμε ποια μηχανήματα κάνουν match, ας πούμε, με τις απαιτήσεις που έχουμε εμείς ορίσει μέσα στο JDL αρχείο. Αυτό γίνεται με την εντολή glide, clean WMS, job, list, match, clean A και το JDL αρχείο μας. Μας εμφανίζει από κάτω τα διαθέσιμα μηχανήματα, είναι όλα αυτά. Και στη συνέχεια περνάμε στην υποβολή της εργασίας με την εντολή glide, clean WMS, clean job, submit, clean O, job ID είναι μια μεταβλητή που θα σας εξηγήσω τι ακριβώς κάνει, clean α και το JDL αρχείο. Βλέπουμε ότι τώρα έχουμε κάνει με επιτυχία submit την εργασία μας. Το job ID είναι μια μεταβλητή, για την ακρίβεια είναι αρχείο το οποίο κρατάει το ID της εργασίας. Λοιπόν, μπορούμε να το δούμε ενδεικτικά και εδώ μέσα. Αν κάνουμε vi job ID. Να το. Τα submit job IDs είναι αυτά εδώ. Τι θα το βλέπουμε εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και πρέπει να βλέπουμε και την κατάσταση της εργασίας μας. Με την εντολή glide
WMS job status plin I job ID. Βλέπουμε ότι είναι σε κατάσταση scheduled. Εμείς θα πρέπει να περιμένουμε να γίνει σε κατάσταση, αν θυμάμαι καλά, ή ready ή clear. Ένα λεπτάκι να το σιγουρέψουμε μόνο αυτό. Ναι, για την ακρίβεια, μόλις γίνει done, θα είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το output της εργασίας μας. Τώρα, ο χρόνος μπορεί να ποικίλει για το πόση ώρα θα κάνει η εργασία μας να είναι έτοιμη. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να περιμένουμε. Τώρα, σχετικά με τις εντολές, αυτές τις glide εντολές, υπάρχει μια σελίδα μάλλον του Hellas Grid, η οποία έχει ολόκληρο παράδειγμα για τη δημιουργία αρχείου και όλες τις εντολές με τη σειρά. Ποια είναι να ετηθούμε πιστοποιητικό, ποια είναι να δούμε τα matched machines, ποια είναι για submit, ποια είναι για το status, ποια είναι για να την ακυρώσουμε, ποια είναι για να πάρουμε την έξοδο. Οπότε εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να βλέπουμε πότε η εργασία μας θα είναι έτοιμη και αναλόγως να την πάρουμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε με το εργαστηριακό φυλάδιο και να δούμε πότε θα είναι έτοιμη. Λοιπόν, μέσα από τη σελίδα βοηθείας του Hellas Grid έχουμε να απαντήσουμε τις επόμενες 7 θεωρητικές ερωτήσεις. Η α3 είναι την πλήρη εντολή δημιουργίας του πιστοποιητικού στον Sivrich Organization. Την είπαμε και πριν. Είναι η VOMS Proxy Init Clean VOMS C. Μετά είναι η πλήρη εντολή εμφάνισης των διαθέσιμων υπολογιστικών στοιχείων. Είναι αυτή που είδαμε, η Job List Match. Μετά την υποβολή που είναι με το Clean Job Clean Submit. Και λέει, μπορούμε να δούμε το ID της εργασίας με κάποιο τρόπο. Ναι, αποθηκεύεται στο αρχείο Job ID. Την εντολή ελέγχου της κατάστασης εργασίας, όπως είδαμε και πριν με την εντολή Clean Job Clean Status. Και αν θέλουμε να ακυρώσουμε την εργασία, τη γράφουμε Glide Clean WMS Clean Job Clean Cancel Clean I Job ID. Αυτή. Λοιπόν, στη συνέχεια, την πλήρη, ποια άλλη εντολή θέλουμε, την πλήρη εντολή ανάκτησης των αποτελεσμάτων της εργασίας που έχουμε υποβάλει, ποια πρέπει να είναι η κατάσταση της εργασίας, βεβαίως μας είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα. Η κατάσταση θα πρέπει να είναι done για να πάρουμε τα αποτελέσματα και η εντολή εξόδου είναι η Glide WMS Job Output Clean I Job ID Clean Clean Dir. Αυτό. Και θα μας δημιουργηθεί ένας φάκελος με το ID της εργασίας, μέσα στον οποίο θα είναι τα δύο αρχεία, το .air και το τελεία out. Βέβαια, αυτά για να τα κάνουμε θα πρέπει να περιμένουμε να γίνει σε κατάσταση done η εργασία μας. Συνεχίζουμε λοιπόν. Μας λέει το εργαστηριακό φυλάδι ότι αφού έχουν εκτελέσει όλα σωστά, στο αρχείο A θα πρέπει να βρίσκονται οι εξής γραμμές. Δείχνει μια εικόνα μέσα στο εργαστηριακό φυλάδι. Και λέει, αν δεν θέλετε να εμφανίζονται τόσες λεπτομέρειες στο αρχείο των αποτελεσμάτων, πηγαίνετε στο αρχείο mpi.startrapper.sh και αφαιρούμε τις κάτωθι γραμμές που φαίνονται στο εργαστηριακό φυλάδι. Τώρα λοιπόν, σαν σε δύο παραδοτέ, έχουμε να δημιουργήσουμε ένα παράλληλο πρόγραμμα έβρεσης του P. Κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές στο JDL αρχείο, αναθέτουμε το πρόγραμμα σε 10 πόρους, χρονομετρούμε και βρίσκουμε ποιος είναι ο βέλτιστος αριθμός CPU που χρειάζεται. Και να βρεθεί και το speed up. Μας δίνεται και η σεριακή έκδοση παρακάτω. Σαν α10 παραδοτέ, είναι να δώσουμε αντίγραφο του JDL που χρησιμοποίησαμε. Και λέει επίσης, επαφόμενα που απαιτούν μεγάλους υπολογιστικούς πόρους και ελάχιστη επικοινωνία μεταξύ των διεργασιών, η χρήση του grid γίνεται περισσότερο αποδοτική. Για να δούμε λοιπόν, το έχουμε δημιουργήσει και αυτό το αρχείο. Αρχικά να δούμε το pserial.se, γιατί θα πρέπει να χρονομετρήσουμε και το χρόνο. Αρχικά να πούμε ότι μετράμε το χρόνο κατά POSIX. Έχουμε ορίσει αυτή τη struct time spec με μεταβλητές start και end, τις μεταβλητές time elapsed s και n τύπου long. Ξεκινάμε με το clock get time, αυτά δίνονται φυσικά μέσα σε εργαστηριακό βοήθημα, που είναι στο e-class, μέτρηση του χρόνου κατά POSIX. Είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία τέλος πάντων και την εμφανίζουμε. Δηλαδή, αν τρέξουμε το pserial, αφού το έχουμε περάσει από compile, βλέπουμε το αποτέλεσμα και το elapsed time. Θα πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και το pparallel.se. Χρησιμοποιούμε τη βιβλιοθήκη STDIO, STDLib και MPIH. Χρησιμοποιούμε MPI init, size, rank. Μετά χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση broadcast του MPI για να στείλουμε σε όλα τα ranks. Φυσικά το P το έχουμε δει παράλληλο στο προηγούμενο εργαστηριακό φυλάδο, οπότε πρακτικά αυτό που κάναμε, αν το θέλετε και έτσι, είναι ένα copy-paste θεωρητικά. Και αν το τρέξουμε, open,
loading server library. Κάνω το open. Α, ναι, επίσης να πούμε ότι στο Hellas Grid μέσα δεν μπορούμε με ευκολία να τρέξουμε εφαρμογές οι οποίες διαθέτουν MPI, γιατί θα πρέπει να κάνουμε load κάποιες βιβλιοθήκες, πράγμα που έχει λίγο μεγάλη διαδικασία μέσα στο Hellas Grid. Οπότε τι κάνουμε, ανοίγουμε το machine μας και το τεστάρουμε και μέσα το πρόγραμμα, αν είναι σωστό. Εγώ το έχω τεστάρει και είχα πάρει και τα ανάλογα αποτελέσματα, έχω δηλαδή να σας τα δείξω. Οπότε δεν χρειάζεται να ανοίξουμε το machine για να το τεστάρουμε. Και αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι, εφόσον έχουμε τηθεί πάλι για πιστοποιητικό, θα δημιουργήσουμε και το JDL αρχείο, το οποίο το έχω και αυτό έτοιμο. Η μόνη αλλαγή που κάναμε είναι ότι δηλώνουμε στο CPU number 10, αλλάζουμε το arguments, ότι είναι το pparallel, αντίστοιχα στο output και στο error, στα input εδώ πέρα, το pparallel.se, στη γραμμή από κάτω και είμαστε έτοιμοι. Οπότε τι θα κάνουμε, θα δώσουμε και αυτή την εργασία στο Hellas Grid με submit. Θα αλλάξουμε φυσικά το JDL αρχείο, θα είναι το p.jdl. Περιμένουμε, βλέπουμε ότι και αυτό κατατέθηκε με επιτυχία. Θα χρησιμοποιήσουμε και λίγο τη status, θα δούμε ποια από τις δύο θέλουμε. Ας πούμε ότι θέλουμε την πρώτη είναι σε κατάσταση scheduled, όμοια και η δεύτερη είναι σε κατάσταση scheduled. Όμορφα. Συνεχίζουμε λοιπόν στο παραδοτέο σε 3, το οποίο είναι να υλοποιήσουμε τη σηριακή έκδοση του προγράμματος πολλαπλασιασμού πινάκων με διαστάσεις α, μη επί μη, β, κ, επί L, γνωρίζοντας ότι πρέπει να ισχύει νη ίσον L και το κινούμενο του σε μη επί L προκύπτει από ένα παρακάτω τύπο που μας δίνει στο πειραστηριακό φυλάδι. Δηλαδή για κάθε γραμμή του πίνακα α, για κάθε σύρια πίνακα β, κάθε στήλη του α, υπολόγιζε το σε ij. Να ανοίξουμε λοιπόν να δούμε και λίγο. Αυτό είναι το mal το serial αρχικά. Να δούμε το σηριακό, για το σε 3 είναι το σηριακό. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα STDIO, time age, STDLib και ορίζουμε το size σε 8 για να μην το ορίζουμε συνέχεια, το έχουμε σαν μια σταθερά. Ορίζουμε τους πίνακες, τους μετρητές μας, τη δομή timespan για τη μέτρηση του χρόνου, αυτές οι μεταβλητές επίσης για τη μέτρηση του χρόνου και λέμε, γεμίζουμε εδώ τους πίνακες αβ. Εδώ πρακτικά είναι μια ομοιόμορφη εκτύπωση αν το θέλετε έτσι. Συνεχίζουμε. Γράφουμε εδώ κάτω, πάλι να μας εκτυπώσει τον πίνακα β και εδώ πάμε να υπολογίσουμε τον πολλαπλασιασμένο, ας το πούμε έτσι, πίνακα, αρχικά τον εκχωρούμε παντού με 0 και στη συνέχεια κάνουμε τις απαραίτητες πράξεις για τον υπολογισμό του. Τον εκτυπώνουμε, χρησιμοποιούμε και τη συναρτήση των χρόνων για να έχουμε τον χρόνο και έχουμε τελειώσει, οπότε αν τρέξουμε και το mal serial θα δούμε ότι θα πάρουμε αυτά εδώ τα αποτελέσματα. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν το παραδοτέο σε 4 είναι να υλοποιήσουμε την παράλληλη έκδοση αυτού του προγράμματος χρησιμοποιώντας τις παρεμποδιστικές συναρτήσεις MPI SYN, MPI RECEIVE και να μετρήσουμε φυσικά το χρόνο όπως και στις προηγούμενες, στα προηγούμενα προγράμματα, συγγνώμη. Οπότε κάνουμε, για να δούμε καταρχάς ποιο από τα δύο είναι, γιατί μετά είναι ακριβώς το ίδιο. Θέλουμε τις συναρτήσεις, αν θυμάμαι καλά, MPI Send και Receive. Για να δούμε αν αυτές τις έχουμε χρησιμοποιήσει. Send Receive. Send Receive. Send Receive. Πάρα πολύ ωραία, αυτό είναι εδώ το πρόγραμμα. Λοιπόν. Κατά κάποιο τρόπο και αυτό το πρόγραμμα το έχουμε δει σε προηγούμενο εργοστηριακό φυλάδι, οπότε πάμε να το δούμε ελαφρώς λίγο πιο γρήγορα. Ορίζουμε τις βιβλιοθήκες που θέλουμε. Έχουμε την MPI status, μεταβλητή status, τους πίνακές μας, τους οποίους έχουμε ορίσει global. Μέσα στη main κάνουμε τους ορισμούς που θέλουμε, ορίζουμε τις μεταβλητές που χρειαζόμαστε. Έχουμε την MPI init, παίρνουμε το rank, το size, λέμε αν το task ID, δηλαδή το rank είναι το 0, κάνε κάποια πράγματα. Συνέχισε στη συνέχεια. Χρησιμοποίησε τη send και receive για να στέλνει στις άλλες rank. Δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση broadcast. Θα ήταν πιο εύκολο. Αν δεν είναι, κάνε μια άλλη διαδικασία. Παίξε με κάποιες άλλες rank. Μετά συνέχεια πάλι το ίδιο. Λέμε ότι εδώ είναι το αποτέλεσμα. Αντίστοιχα εδώ γίνονται κάποια send και receive. Και στο τέλος τελειώνουμε. Παρ' όλα αυτά, όταν αυτό το πρόγραμμα μπορούμε να το δούμε
να εκτελείται, γιατί πρέπει να κάνουμε install τις βιβλιοθήκες. Όμως το έχω κάνει εγώ στο machine μου και έχουμε δει ότι βγάζει σωστά αποτελέσματα. Πρακτικά σκεφτείτε όπως είναι σειριακό, απλά θα είναι και σε παράλληλο, φυσικά με λιγότερο χρόνο όμως. Και περνάμε λοιπόν και στο C5 παραδοτέο και τελευταίο, το οποίο είναι να υπολογίσουμε την παράλληλη έκδοση του ίδιου προγράμματος χρησιμοποιώντας αντί για τις παρεμποδιστικές συναρτήσεις, τις συναρτήσεις λογικής επικοινωνίας. Δηλαδή τις broadcast για να σταλεί ο πίνακας β και τις scatter για τη διασπορά του α. Ο περιορισμός είναι ότι οι γραμμές του πίνακα α είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των διεργασιών. Μετρήστε και πάλι το χρόνο εκτέλεσης. Θα δούμε λοιπόν το mal parallel 1, το οποίο ξέρουμε είναι πιο μικρό από το προηγούμενο. Τι θα κάνουμε τώρα? Έχουμε ορίσει τις βιβλιοθήκες που χρειαζόμαστε, global τους πίνακες. Έχουμε ορίσει μια συνάρτηση fill matrix, στην οποία γεμίζουμε τους πίνακες. Μία print matrix που είναι για την εκτύπωση του πίνακα. Και έρχομαστε μέσα στη main, κάνουμε τις δηλώσεις που θέλουμε. Αυτές είναι για το χρόνο, η struct time spec και αυτές οι δύο long μεταβλητές. Ξεκινάμε την init, τη rank, το size. Λέμε εδώ πέρα ότι σε περίπτωση που το size επί της 100p, όπου p είναι το size που θα πάρουμε του communicator, αυτό είναι διάφορο ίσο με το 0, λέμε ότι αν η τάξη είναι μηδενική, τότε το matrix size είναι not divisible by number of processors. Ξεκινάμε στη συνέχεια, γεμίζουμε τον πίνακα α, γεμίζουμε τον πίνακα β, χρησιμοποιούμε την broadcast για να στείλουμε τον πίνακα β και τη scatter για τη διασπορά του πίνακα α. Γίνεται μετά η διαδικασία του πολλαπλασιασμού, κάνουμε την gather για να πάρουμε τον πίνακα τον τελευταίο, ας πούμε, πίνακα που είναι όλα τα αποτελέσματα εκεί, τον πολλαπλασιασμένο, αν το θέλετε, πίνακα. Κάνουμε τις εκτυπώσεις μας, μετράμε και το χρόνο και τελειώσαμε και με αυτό το πρόγραμμα. Το οποίο επίσης δυστυχώς δεν μπορούμε να τρέξουμε, γιατί όπως είπαμε και πριν, για να τρέξουμε στο Hellas Grid MPI οι εργασίες, θα πρέπει να έχουν γίνει source, αν το θέλετε έτσι, install, κάποιες βιβλιοθήκες οι οποίες έχουν ένα περίεργο τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνουν. Τελειώσαμε λοιπόν και αυτό το πρόγραμμα και η τελευταία ερώτηση, θεωρητικά α11, είναι ποια από τα δύο προγράμματα είναι ταχύτερο και γιατί πιστεύετε πως ισχύει αυτό. Σε μένα ταχύτερο ήταν το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο είναι πιο γρήγορο και αποδοτικό, για το λόγο ότι στέλνω τις πληροφορίες με την broadcast από ότι μία-μία σε κάθε run με τις συναρτήσεις send και receive. Ουσιαστικά είναι και πιο εύκολο να χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση broadcast, για το λόγο ότι δεν χρειάζεται να διαχειριζόμαστε μία-μία τις rank, εκτός αν θέλουμε να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Και στη συνέχεια, εφόσον κάνουμε broadcast, στο τέλος κάνουμε και gather και παίρνουμε και το αποτέλεσμα. Είναι δηλαδή πολύ πιο εύκολη η όλη διαδικασία. Τώρα λοιπόν αυτό που μένει είναι να βλέπουμε οι διεργασίες μας σε τι φάση βρίσκονται. Είναι scheduled και scheduled. Θα περιμένουμε λοιπόν να περάσουν σε κατάσταση running για να δούμε πώς είναι, να παίρνουμε και τα αποτελέσματα από το Hellas Grid. Ένα φυλάδο το οποίο ήθελε αρκετό διάβασμα πριν το ξεκινήσουμε, κυρίως από τις σελίδες του Hellas Grid. Τα τελευταία προγράμματα, το C3 και το C4, μάλλον το C4 και το C5 ήταν αρκετά απαιτητικά, γιατί έπρεπε να είχαμε καλή γνώση του MPI και να μην μπερδευτούμε κατά την όλη διαδικασία. Απλά το μόνο κακό είναι ότι δεν μπορούσαμε να τρέξουμε τις MPI διεργασίες στο machine του Hellas Grid. Θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε ένα δεύτερο terminal ανοιχτό με το machine μας και να κάνουμε εκεί test τα αρχεία μας. Εγώ τα έχω κάνει, τα έχω ήδη εδώ μέσα, οπότε μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ελεύθερα και να πειραματιστείτε και μόνοι σας. Αυτό που μένει λοιπόν να περιμένουμε πότε οι διεργασίες μας θα είναι σε κατάσταση done για να δούμε την έξοδο. Και θα έχουμε τελειώσει με επιτυχία και αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο. Λοιπόν, επειδή οι εργασίες μπορεί να αργήσουν σχετικά αρκετά, θα σας δείξω με ποιο τρόπο παίρνουμε τα αποτελέσματα και θα σας δείξω τα δικά μου αποτελέσματα που είχα πάρει όταν έκανα το εργαστηριακό φυλάδιο. Λοιπόν, όταν οι διεργασίες μας γίνουν σε κατάσταση done, που αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμα σε κατάσταση scheduled, αυτό που θα κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εντολή. Θα μας πει για ποια διεργασία, έστω ότι θέλουμε για την 1, θα μας πει ότι ακόμα δεν μπορεί να γίνει γιατί η κατάσταση είναι scheduled. Παρ' όλα αυτά, όμως, όταν είναι σε κατάσταση done, θα μας πει ότι επέτυχε.
Κάτι θα τα κάνουμε και για τη δεύτερη και θα μας εμφανιστούν όσοι τους δύο φακέλους που βλέπετε με το username μας, underscore και το ID της εργασίας. Σε περίπτωση που εγώ μπω στην πρώτη, θα δούμε ότι μέσα υπάρχουν δύο αρχεία, το .r και το .out. Αν ανοίξω το .out, βλέπω ότι παίρνει το Hello World, εμείς το είχαμε πει Hello Grid, το αντίστοιχο rank και το size του communicator. Τότε είχαμε δηλώσει για 16 πυρήνες. Και αντίστοιχα, για την δεύτερη διεργασία, πάλι έχουμε δύο αρχεία. Βλέπουμε για το P ότι όντως το παίρνουμε σωστά, σε αυτό το rank, το 3,141593. Και αν θέλουμε μπορούμε να δούμε και το .r αρχείο, το οποίο στην ουσία εμφανίζει όλη τη διαδικασία, ακριβώς τι γίνεται, ποιες συναρτήσεις καλούνται, τι γίνεται, τα πάντα όλα. Έτσι λοιπόν θα πάρετε και εσείς τις απαντήσεις στο εργαστηριακό φυλάδιο. Απλά δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς χρόνο θα πάρει η κάθε διεργασία που έχουμε στείλει μέχρι να ολοκληρωθεί και να μπει σε κατάσταση done. Έτσι λοιπόν, εγώ σας έχω δώσει τα tips που χρειάζεστε για να επιλύσετε αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο. Το τελειώσαμε και αυτό με επιτυχία. Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούσατε να δείτε και την παρουσίαση που έχω κάνει πάνω στο Hellas Grid, που είναι στο κανάλι του Διδάσκοντας στο YouTube. Ένα εργαστηριακό φυλάδιο που, όπως είπαμε και πριν, ήθελε σχετικά ένα καλό θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο Hellas Grid. Κυρίως με τις εντολές, πώς δουλεύει, να έχουμε πάρει με επιτυχία τα πιστοποιητικά κτλ. Και έτσι ολοκληρώσαμε και αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.